συνεχίζεται η εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Έφυγε καλύτερα η Άννη Γκοκ. Έρχεται και η Φουρζάναχ εσωτερικά, της πιέζει και θέλει να κρατήσει την εσωτερική, ίσως και το κεφάλι. Αλλά η Άννη Γκοκ έχει μεγαλύτερη, καλύτερη φυσική ταχύτητα και βγαίνει μπροστά. Άννη Γκοκ είναι αυτή που οδηγεί την υποδρομία. Έρχεται και η Σίλκελη και θέλει να πλησιάσει για να περάσει στην δεύτερη θέση. Την ώρα βεβαίως που βελτιώνεται από την εξωτερική στη συνέχεια η Beautiful Kaplani και από νωρίς τελευταία θέση η Simmering Salt. Οδηγεί την υποδρομία από τα πρώτα μέτρα η Άννη Γκοκ, έχει περάσει τώρα η Σίλκελη στην δεύτερη θέση, στη συνέχεια η Φουρζάναχ, πάντα στην επόμενη Beautiful Kaplani και η Simmering Salt, που βέβαια προσπαθεί να μην τρώει την άμμο αναβάτηση της τρέχοντας δεύτερη. Ρόδα και είναι ανάμεσα από Beautiful Kaplani αλλά και Φουρζάναχ που είναι υποπίεση από μέσα αλλά δεν μπορεί να ακολουθεί στις δύο πρώτες. Έτσι βελτιώνεται η Beautiful Kaplani και περνά αυτή στην τρίτη. Το ίδιο θέλει να κάνει και η Simmering Salt. Συγκαλπάζουν πλέον τα δύο πρώτα άλογα στο σημείο των 800 μέτρων με την Άννη Γκοκ και την Σίλκελη. Άννη Γκοκ, Σίλκελη, Beautiful Kaplani, Simmering Salt προσπαθεί να βελτιωθεί. Η Φουρζάναχ που πίεσε αρκετά στα πρώτα μέτρα δεν μπορεί να ακολουθήσει και πλέον έχει μείνει καθαρά στην τελευταία θέση. Στρίβουμε για την τελική ευθεία. Καθαρά μπροστά είναι η Άννη Γκοκ. Ξεφεύγει από τη Σίλκελη και πλέον να δούμε ποια θα μπορέσει να βελτιωθεί την ώρα που η Άννη Γκοκ θέλει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα με μεγάλη διαφορά. Έχει μπει στην τελική ευθεία και ξεφεύγει από την Σίλκελη. Προσπαθεί η Simmering Salt απ' έξω να βελτιωθεί και φαίνεται να έχει περισσότερες δυνάμεις. Έχει πλησιάσει ήδη την Beautiful Kaplani ενώ από την εσωτερική παλεύει η Σίλκελη. Έρχεται στο τέλος δυνατά η Simmering Salt. Προσπαθεί να πλησιάσει την πρωτοπόρο Άννη Γκοκ. Άννη Γκοκ και Simmering Salt απ' έξω πολύ δυνατά. Θα τερματίσει την αποτάτη εξωτερική. Άννη Γκοκ και Simmering Salt θα αφήσει στην επόμενη θέση την Σίλκελη. 4-1 το αποτέλεσμα. Πήγε μπροστά και επικρατεί η Άννη Γκοκ. Μία ακόμη νίκη. Τρίτη στη σεζόν, αν θέλετε, το τελευταίο δίμηνο. Μια που είναι στα πολύ πάνω της. Δείτε που θα τερματίσει η Simmering Salt πάρα πολύ έξω μπροστά από την Σίλκελη. Φυσικά η Beautiful Kaplani θα παλέψει, αλλά θα μείνει τετάρτη μπροστά από τη Φουρζάναχ.